Καλώς ήρθατε σε ένα επόμενο βίντεο στη σειρά πώς να φτιάξετε το δικό σας PC setup. Αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για τα κουτιά των υπολογιστών, που θα φιλοξενήσετε όλο το σύστημά σας. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να έχει αρκετό χώρο για να μπορεί να περνάει ο αέρας και να μην ζεσταίνεται ο υπολογιστής σας. Βέβαια, αν δεν είναι κάποιο πολύ απαιτητικό σύστημα, μπορεί και να μην σας απασχολεί τόσο. Βλέπουμε ότι οι τιμές ποικίλουν. Πάρα πολλοί κατασκευαστές, πολλές επιλογές στην αγορά και πολλά που δεν είναι σε διαθεσιμότητα έως και 10 μέρες. Οπότε πρέπει να το έχετε στο νου σας ότι μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλά εδώ, αλλά διαθέσιμα θα είναι ελαφρώς λιγότερα. Πολύ λιγότερα βασικά. Μετά έχουμε επιλογές στο μέγεθος του κουτιού. Το πιο συνηθισμένο και αυτό που θα σας πρότεινα είναι το Midi Tower, έπειτα έχουμε Full Tower, Mini Tower, Micro Tower, Home Theater και Cube που δεν υπάρχει διαθέσιμο και κανένα. Το Mini Tower είναι το συνηθισμένο μέγεθος, το πιο τυπικό. Μετά έχουμε Full Tower που είναι πολύ πιο μεγάλο από αυτό, βασικά ελάχιστα πιο μεγάλο ανά την περίπτωση. Mini και Micro Tower και Home Theater και Cube, όλα αυτά τα υπόλοιπα είναι μικροί υπολογιστές συνήθως, που χωράνε και πιο μικρές μητρικές ή ακόμα και μπορεί να χωράνε πιο μικρά τροφοδοτικά. Πάμε στο μέγεθος της μητρικής. Έχουμε την κανονική μητρική σε μέγεθος, ATX, μετά περνάμε στην Micro ATX που είναι η ελαφρώς μικρότερη, Mini ATX που είναι αρκετά μικρότερη και αυτή, και έχουμε μετά Extended και SSI που είναι συνήθως μέγεθος για σερβερ. Θα σας πρότεινα μια ATX, Micro ATX και Mini ATX, αν θέλετε μικρότερο, αλλά μια ATX είναι η προτινόμενη λύση. Να έχετε την πλήρη συνδεσιμότητα μετά στο σύστημά σας. Στα πρόσθετα βλέπουμε να έχουν πλαϊνό παράθυρο να βλέπουμε μέσα, RGB φωτισμό, υποστήριξη για την υδρόψυξη να μπορεί να μπει αν θέλετε τέτοιο είδους ψήξης, LED controller και fan controller, να μπορείτε να θυμίζετε τα φώτα με τι εφέ και σε τι χρώμα, και στο fan controller να μπορείτε να ρυθμίσετε τα ανεμιστηράκια σας, αν θα τρέχουν σε πιο χαμηλές συχνότητες για να ακούγονται και λιγότερα, ή σε κάποιο παραγωγικό workflow να τα βάλετε στο τέρμα ώστε να μην ζεσταίνει το σύστημά σας. Έπειτα έχουμε ενσωματωμένο τροφοδοτικό, το οποίο θα το απέφευγα πλήρως γιατί είναι μάπα. Card reader, αν είστε φωτογράφος ή βιντεογράφος, να βγάζετε την SD και να τη βάζετε στο πάνω μέρος συστήματος για πιο άμεση πρόσβαση στα αρχεία σας. Διάφορα χρώματα και πάμε να δούμε έναν bestseller ας πούμε υπολογιστή τι χαρακτηριστικά έχει. Bestseller κουτί υπολογιστή. Πρώτα έχουμε tempered glass στα 4 mm. Υπάρχουν και υπολογιστές κουτί οι οποίοι είναι με πλαστικό για πλαϊνό παράθυρο, δεν είναι τόσο καλή η ποιότητα, δεν μπορείς να δεις τόσο καλά μέσα, οπότε θα πρότεινα κάτι με γυαλί, αν το θέλετε να είναι ωραίο στην εμφάνιση, όπως το Tempered Glass. Το σκυλάκι μου κυνηγάει μία αμίγα και πηγαίνει στο σπίτι πέραδοθ. Άσχετο για σας, ενοχλητικό για μένα που το ακούω να πηγαίνει στο μικρόφωνο πέραδοθ. Έπειτα έχουμε RGB φωτισμό και ελεγκτή LED, να μπορούμε να ρυθμίσουμε τα φώτα μας, ό,τι εφέ και τα λοιπά θέλουμε. Και οι χρήστες βλέπουμε εδώ από τα σχόλια ότι το έχουν ξεχωρίσει για το airflow του, το οποίο είναι πολύ καλό και δεν ζεσταίνεται το μηχάνημα. Έχουμε το χρώμα του ότι είναι μαύρο, το μέγεθός του ότι είναι midi, το φυσιολογικό που σας πρότεινα, και τι συμβατές μητρικές μπορούν να μπουν μέσα σε αυτό το κουτί. Σε αυτό το κουτί λοιπόν μπορεί να μπει ATX, Mini ATX και Micro ATX. Όποια και να διαλέξετε, θα έχει τις απαραίτητες βίδες ή stands για να τοποθετήσετε πάνω τη μητρική. Στις διαστάσεις τώρα του κουτιού έχουμε ύψος, πλάτος και βάθος, για το πόσο μεγάλο θα είναι. Αλλά αυτά δεν είναι τα τόσο σημαντικά χαρακτηριστικά. Το πιο σημαντικό είναι το μέγιστο μήκος κάρτας γραφικών και το μέγιστο ύψος ψύχτρας επεξεργαστή. Αν το η κάρτα γραφικών που θα πάρετε έχει μεγαλύτερο από 300 mm, απλώς δεν θα μπορεί να τοποθετηθεί και θα χρειαστεί να αλλάξετε είτε κάρτα είτε κουτί. Και στο μέγιστο ύψος ψύχτρας επεξεργαστή το ίδιο.
θέσεις συσκευών. Εσωτερικές θύρες 3,5 ίντσες είναι η HDD, η αρχική σκληρή παραδοσιακή disk που έχουμε ακόμα και από παλιότερους υπολογιστές, οι οποίοι μπορούν να είναι από 100 μέχρι 200 Mbps και συνήθως εκεί αποθηκεύουμε backup, μεγάλα παιχνίδια ή πάρα πολύ μεγάλα βίντεο. Μπορεί να αποθηκεύσετε, ας πούμε, όλες τις σειρές σας ή όλες τις ταινίες σας εκεί και θα είναι αρκετό για να παίξετε εκεί τις ταινίες, ας πούμε. Εσωτερικές θύρες 2,5 ίντσες είναι είτε οι σκληροί δίσκοι που βάζουμε στα λάπτοπ παλιότερα τουλάχιστον. Αν έχετε παλιά λάπτοπ και δεν τα έχετε πετάξει, μπορείτε να βγάλετε τους σκληρούς σας δίσκους και να τους τοποθετήσετε σε εκείνες τις θέσεις. Είτε ένα SSD, ο οποίος είναι μέχρι, ας πούμε, 500 Mbps. Τώρα στις θέσεις ανεμιστήρων, στις μπροστινές θέσεις έχουμε να χωράνε 3, πίσω 1, στις πλαϊνές 1 και στις άνω 2. Στην υποστήριξη της υδρόψυξης βλέπουμε ότι μπορεί να τοποθετηθεί ψυγείο άνω, δηλαδή στις άνω πόσες θέσεις ανεμιστήρες έχουμε, 2. Μπορεί να χωρέσει, ας πούμε, διπλή υδρόψυξη. Μπροστά 3, τριπλή υδρόψυξη και στο πλάι μονή. Στις δυνατότητες έχουμε audio, να μπορεί να βάλει από το μπροστά μέρος του υπολογιστή τα ακουστικά του, στο πράσινο και κόκκινο αντίστοιχα, USB 2.0 και 3.0, για υποστήριξη και παλιότερων USB, αλλά και για καινούργια. Στα πρόσθετα έχουμε το LAN controller που ξανάπαμε, παράθυρο και προεγκατεστημένους ανεμιστήρες. Προσοχή, υπάρχουν κουτιά που θα αναφέρουν θέσεις ανεμιστήρων, αλλά δεν θα έχουν ανεμιστήρες μαζί ή θα έχουν λιγότερους από αυτές εδώ. Και εδώ ακριβώς δεν αναφέρει πόσους ανεμιστήρες θα έχει μαζί. Σημαντικό. Μπορείτε να δείτε είτε από αξιολογήσεις, είτε από κάποιο κατάστημα το οποίο το πουλάει, είτε αν το ψάξετε και το βρείτε στον κατασκευαστή του. Αυτά για αυτό το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε εγγραφή, αφήστε ένα σχόλιο. Τα λέμε.